Αργά το απόγευμα τέθηκε υπό έλεγχο η κατάσταση, η πυρκαγιά. Ωστόσο, χρειάστηκε να ρηχθούν στη μάχη πάρα πολλές δυνάμεις, τόσο επίγειες όσο και εναέριες. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, ο κύριος Χαράλαμος Αλεξάνδρου. Χαίρετε, κύριε Αλεξάνδρου. Καλό μεσημέρι, κύριε Προηγουμένε. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές μας. Το βλέπαμε συνεχώς χθες. Ήταν δύσκολη η φωτιά που ξέσπασε λόγω και του εδάφους. Ήταν δύσβατη η περιοχή. Οι θερμοκρασίες είναι δεδομένες. Υπήρξε απόλυτη κινητοποίηση. Τι έγινε ακριβώς? Είναι δεδομένες σίγουρα οι θερμοκρασίες, γιατί ολόκληρο το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Όμως, κύριε Προηγουμένε, τις μέρες αυτές που έχουμε αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες, το έργο είναι δυσκολότερο, και αυτό διαφάνηκε και χθες. Ειδικά που δεν είχαμε μόνο την ψηλή θερμοκρασία, είχαμε και χαμηλές σχετικές υγρασίες αέρα. Είναι αυτό που υποβοηθάει περισσότερο την επέκταση της πυρκαγιάς. Αλλά χθες είναι και το σημείο που εξεράγηκε η πυρκαγιά. Εξεράγηκε πλησίον ρευματιάς. Αντιλαμβάνεστε, μετά γρήγορα επεκτάθηκε μέσα στη ρευματιά και το έργο κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς η οποία εξελίσσεται στη ρευματιά είναι δυσκολότερο. Υπήρξε όντως σοβαρός κίνδυνος για την κοινότητα, κύριε Αλεξάνδρου? Υπήρξε, βεβαίως υπήρξε κίνδυνος, κύριε. Αυτό το είδαμε και από τα πλάνα, να πούμε. Βλέπουμε ήδη πλάνα από την πυρκαγιά, ναι. Δείξει. Ήταν το ανάγλυφο της περιοχής. Ήταν δύσβατο με μεγάλες κλίσεις, οι οποίες έδιναν μεγαλύτερη ταχύτητα στην πυρκαγιά και δυσκολότερο το έργο της κατάδυσης. Είναι γι' αυτό που όμως, κύριε Προηγουμένε, το είχατε πει εύστοχα στην εισαγωγή σας. Αυτή η όλη κατάσταση είχε αξιολογηθεί έγκαιρα. Πρώτιστα από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία είχε το συντονισμό χθες, και πρέπει να το πούμε αυτόν, το συντονισμό της κατάδυσης της πυρκαγιάς, στη συνεργασία με το Τμήμα Δασών, βλέποντας και αξιολογώντας την κατάσταση, είχε γίνει εκείνη η κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων και ψητικών μέσων για να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο και πρώτιστα να προστατευτούν οι κατοικημένες περιοχές. Υπήρξε σχεδιασμός, κύριε Προηγούμενε, χθες. Με την αξιολόγηση της πυρκαγιάς είχε ρηχθεί το Τμήμα Δασών με μεγάλη δύναμη να ελέξει το μέτωπο της πυρκαγιάς, το δασικό μέτωπο, δηλαδή το μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείται σε δασική περιοχή, για να μείνει απερίσπαστη η πυροσβεστική υπηρεσία να προστατεύσει τις κατοικημένες περιοχές. Είχε γίνει τέτοια κινητοποίηση δυνάμεων από τις δύο υπηρεσίες για να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μα το είδαμε και από την αρχή ότι ρίχθηκαν σχεδόν όλα τα ψητικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σε αυτή τη μάχη. Χρειάστηκαν δύο να φύγουν για λίγο να πάνε σε μια άλλη πυρκαγιά που τέθηκε νωρίς υπό έλεγχο, αλλά από την αρχή είδαμε ότι μπήκαν σχεδόν πάρα πολλές δυνάμεις. Ό,τι μπορούσε να διατεθεί, διατέθηκε. Διατέθηκαν 8 ψητικά μέσα για επιχειρήσεις και έναν ένατο για συντονισμό. Αλλά όπως έχω αναφέρει, δεν ήταν μόνο τα ψητικά μέσα, ήταν και επίγειες δυνάμεις. Το Τμήμα Δασών έριξε στη χθεσινή μάχη 13 πυροσβεστικά οχήματα με ανάλογο αριθμό άντρων. Έχετε κάποια ένδειξη ή από την πυροσβεστική με δικά σας στοιχεία για το τι προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά, κύριε Αλεξάνδρου, τελικά? Δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση. Όπως έχω αναφέρει, αυτή η πυρκαγιά ήταν στη ζώνη ευθύνης της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είχε το συντονισμό η πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι η πυροσβεστική υπηρεσία που θα διερευνήσει το θέμα περαιτέρω. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, ο συναγερμός γενικά παραμένει σε κόκκινο επίπεδο. Βλέπουμε πόσο εύκολα μπορεί να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά και πόσο δύσκολο είναι το έργο μας. Είδαμε πόσο εύκολα μπορεί να απειληθούν κατοικημένες περιοχές. Άρα δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που λέμε ότι αυτές τις μέρες με αυτές τις θερμοκρασίες το έργο μας είναι δυσκολότερο. Θέλουμε λοιπόν τον κόσμο, όπως το τονίζουμε στις ανακοινώσεις μας,
να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά. Χρειάζεται η σπίθα, κύριε Προκομμένε, και ας μην έχουμε αυτήν τη σπίθα για να έχουμε την πυρκαγιά. Καλούμε επίσης τον κόσμο, αν αντιληφθεί καπνών η φωτιά, άμεσα να επικοινωνήσει με το 1407 ή το 112. Μάλιστα. Και έρχεται και ο Αύγουστος που πολλοί θα είναι διακοπές. Εκ των πραγμάτων, λόγω κορονοϊού, πολλοί θα μείνουν στην Κύπρο. Ναι, μεν να απολαύσουμε την εξοχή, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα να την προστατεύσουμε. Να την προστατεύσουμε, είναι στο χέρι μας, κύριε Προκομμένε. Θέλουμε τον κόσμο να πάει στην Ήπειρο, να πάει στα δάση, να τα χαρεί, να τα απολαύσει, απολαύσει τη δροσιά το βουνό μας. Αλλά μπορούμε, κύριε Προκομμένε, ακολουθώντας τις οδηγίες, τις ανακοινώσεις που εκδίδονται και την αποφυγή του ανάμματος στη φωτιά, να τα πετύχουμε όλα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Αλεξάνδρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Και από το μέτωπο των πυρκαγιών θα πάμε στο άλλο μέτωπο που βρίσκεται εδώ και από τον Απρίλη στην επικαιρότητα. Αναφέρομαι βεβαίως στα του κορονοϊού.